Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Στο προηγούμενο unboxing από eBay και από Ελλάδα σας άφησα με την απορία τι είναι αυτό το πακέτο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πακέτο, ήρθε η ώρα να το ανοίξω. Δεν ξέρω πώς μαντέψετε σωστά, το κάνω πριν να διαβάσω τα σχόλιά σας, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ φυσικά. Το συγκεκριμένο πακέτο είναι μια συλλεκτική που βρήκα 8,90€ εδώ στην Ελλάδα από το Game Explorer συγκεκριμένα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά εκεί τη βρήκα. Πάτε ψάξτε το. Αφορά ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα το δούμε με το που ανοίξω το πακέτο αυτό. Να σας πω την αλήθεια, ήθελα κι εγώ μια φορά να τους πω πακετάρετε το σε συσκευασία δώρου, γιατί είναι ένα δώρο για τον εαυτό μου. Και ήθελα να το χαρώ λίγο ιδιαίτερα. Η χαρά του unboxer, ξέρετε. Λοιπόν. Γενικά, σας έχω πει ότι όλο αυτό με τα unboxing για μένα είναι σαν να κάνω Χριστούγεννα κάθε φορά που ανοίγω ένα πακέτο. Μπορώ να πω ότι τα Χριστούγεννα δεν το χαίρομαι τόσο πολύ όσο αυτό εδώ το πράγμα με τα unboxing, πραγματικά. Η συγκεκριμένη συλλεκτική είναι μια συλλεκτική από ένα παιχνίδι, το οποίο θα το δούμε αμέσως, μην βιάζεστε. Ξέρετε πόσο αργός είμαι σε αυτά και πόσο βασανιστικός. Η συγκεκριμένη, κατάν, θα σας το δείξω έτσι. Λοιπόν, είναι σαν να ξανανοίγεις μια καμπαρντίνα τώρα. Painkiller, Hell and Damnation. Αυτή εδώ είναι η συλλεκτική. Το παιχνίδι έχει θαυτεί, ήταν ψιλομάπα, από όσους έχω ρωτήσει, γιατί δεν το έχω παίξει ποτέ. Όμως να σας πω, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η συλλεκτική του, η συλλεκτική του που βλέπουμε εδώ πέρα, και κοστίζει μόνο 8,90€. Και απορώ τι στον κόρο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με αυτές τις συλλεκτικές, δηλαδή τόσο δεν βγάζουν τίποτα. Ήθελα να τα ξεφορτωθώ, δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτή εδώ είναι η συλλεκτική του, αρκετά βαριά, αρκετά βαρύ το πακέτο. Το πρώτο πραγματάκι που βλέπουμε είναι εδώ το σύμβολο του Painkiller, το logo του παιχνιδιού Painkiller Hell and Damnation, ανάγλυφο όλο αυτό, πολύ όμορφο, Collector's Edition Uncut, Nordic Games, 18 και άνω, Painkiller στο πλάι. Από πάνω τίποτα, από το πλάι τίποτα. Από πίσω, σε αυτό εδώ το χαρτάκι το όμορφο, βλέπουμε τα περιεχόμενα της συλλεκτικής, κάποια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Δεν θα σας τα αναφέρω, θα τα δούμε. Αυτό βγαίνει και μένει αυτό το πολύ όμορφο κουτάκι, το οποίο, όπως βλέπουμε, ανοίγει από το πλάι. Δεν έχω ιδέα για το παιχνίδι. Θα μου πεις γιατί την πήρες, γιατί όπως σας είπα και στα προηγούμενα unboxing, έχω βγει σε κυνήγι συλλεκτικών να γνωρίσω κάποια παιχνίδια που δεν γνώρισα. Φθηνές συλλεκτικές, όμορφες συλλεκτικές, κοσμήματα για τη βιβλιοθήκη μου και για τη συλλογή μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρώτο πραγματάκι που βλέπουμε. Είναι αυτό εδώ. Ανοίγει σαν βιβλίο, να σας δείξω. Εδώ βλέπουμε το σύμβολο αυτό. Λογικά πρέπει να είναι κάποιος τιτάνας ή κάποιο τέρας μέσα από το παιχνίδι. Ανοίγει σαν βιβλίο και βλέπουμε ότι όποιος έξυπνος ήταν έβαλε το CD ανάποδα. Βασικά το CD έπεσε, δεν το έβαλα ανάποδα, τελικά ήταν έξυπνος. Απλά το... Βλέπετε το φως εδώ αντικατοπτρίζει, βλέπουμε το παιχνίδι εδώ πέρα, το οποίο παιχνίδι είναι ενσωματωμένο στο κουτί, 3 DVD. Έχει τώρα... Λοιπόν, πολύ περίεργο κουτάκι, όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν σύρτα ρωτά από το πλάι. Ναι, wow. Αυτό είναι το παιχνίδι, πάμε να δούμε τώρα μέσα στο τι γίνεται, το βάζω στο πλάι. Να δούμε τι άλλο έχει η συγκεκριμένη συλλεκτική. Η συγκεκριμένη συλλεκτική ξεκινάει με αυτό εδώ, παίζει να είναι card postals, είναι card postals με τέρατα μέσα από το παιχνίδι. Δεν τα ξέρω πώς ονομάζεται, γιατί σας λέω δεν έχω ασχοληθεί. Το πήρα πιο πολύ για τη συλλεκτική και σιγά σιγά να το γνωρίσω αν έχω χρόνο να κάτσω να παίξω λίγο. Ψιλομαπέισον, από όσο ξέρω για το Painkiller, είναι remake ενός παιχνιδιού το οποίο στηρίζεται στο Doom. Ίσως δεν είμαι σίγουρος, έχω διαβάσει κάποιες κριτικές, αλλά δεν είναι και πιο εντυπωσιακές. Βλέπουμε επίσης τον χαρακτήρα ο οποίος είναι έξω από το κουτάκι. Card postal είναι όλα αυτά, βλέπετε, βασικά ναι, card postal. Εδώ έχουμε μία αφίσα του παιχνιδιού, μία μίνι αφίσα του παιχνιδιού, αρκετά σε σελίδα λίγο μεγαλύτερη από α4. Σε βλέπουμε εδώ μία αφίσα του παιχνιδιού σε
φύλλο μεγαλύτερο λίγο από α4, πολύ όμορφη λεπτομέρεια, είναι ο ήρωας με ένα τέρας, το οποίο λογικά πρέπει να το σκοτώσεις, ναι, μπαίνει και αυτό στην άκρη. Επίσης βλέπουμε άλλη μία φίζα, να σας πω, πολύ ωραία αυτά για καδράκια ειδικά, θα ήταν πολύ όμορφα να γίνουν. Εδώ βλέπουμε τον Τιτάνα, ο οποίος είναι επίσης πίσω από το που το πανίξαμε το κουτί, αυτό το τέρας. Περνάνε και αεροπλάνα ταυτόχρονα από εδώ, υπέροχα, για να θες να βρεις ησυχία δεν μπορείς. Το αμέσως επόμενο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτή εδώ η καρτέλα με τα αυτοκόλλητα, έχει το logo του Pen Killer, λογικά η ηρωίδα, ο ήρωας. Από ό,τι έβλεπα έχει κάποια πολύ γαμάτα οπλάκια και ωραίους κακούς, αλλά το θέμα είναι κουραστικό το συγκεκριμένο. Ωραίο touch, λίγες φορές βλέπεις αυτοκόλλητα σε συλλεκτικές. Και αυτό νομίζω ότι που είναι το πιο χαρακτηριστικό είναι το artbook. Πιο πολύ μοιάζει με περιοδικά και δεν έχει σκληρό εξώφυλλο, είναι αρκετά κανονικά σαν ένα περιοδικάκι, αλλά να σας πω την αλήθεια έχει πολύ ωραίο artwork μέσα. Πάρα πολύ ωραίο artwork, δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει με το παιχνίδι μέσα, αλλά βλέπουμε θεματολογία με δαίμονες και άγγελους και τέρατα. Βλέπουμε μια ιστορία εδώ πέρα να διαδραματίζεται με το συγκεκριμένο artbook, με το σατανά, με τους αγγέλους, με τους δαίμονες. Πάρα πολύ όμορφο. Βλέπουμε επίσης μοντέλα μέσα από το παιχνίδι, από χαρακτήρες, από ήρωες. Πολύ ωραία λεπτομέρεια μπορώ να πω. Σας ξαναλέω, ίσως μπορεί να μην το παίξω και ποτέ το συγκεκριμένο, αν και θα ήθελα να το δοκιμάσω, αλλά έχω ακούσει τα χειρότερα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάποιοι το έχουν λατρέψει, κάποιοι το έχουν μισήσει. Εγώ θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή, θα δούμε πώς θα γίνει. Αυτό εδώ είναι το artbook του, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Επειδή ασχολούμαι και με κόμικ, διαβάζω, κάνω συλλογή με διάφορα κόμικ, μπορώ να πω ότι μου αρέσει γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ κόμικ το συγκεκριμένο, οι ήρωες, τα μοτίβα. Οι περιοχές που συμβολίζονται είναι πάρα πολύ όμορφο, προσεγμένο θα έλεγα. Τώρα βέβαια αν είχε σκληρό εξώφυλλο, ναι. Αλλά και πάλι σκεφτείτε ότι παίρνεις όλα αυτά τα πράγματα μόνο με 8 ευρώ, δηλαδή 8,90. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη συλλεκτική την αξία της τη βγάζει και με το παραπάνω. Νομίζω ότι τα χρήματά της θα τα πάρετε πίσω και με το παραπάνω, μπορώ να πω. Αρκετά όμορφη. Αρκετά όμορφες αφισούλες, αρκετά όμορφο υλικό. Λοιπόν, Pen Killer, Helen Damnation. Αυτή ήταν η συλλεκτική, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν είχε τόσο πολύ πραγμάτια, αλλά μπορώ να πω ότι για τα χρήματά της αξίζει και παραξίζει. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!